Την ύπαρξη πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου τόσο στον Πατραϊκό Κόλπο όσο και στη Δυτική Ελλάδα αποκαλύπτει απόρριτο έγγραφο που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το περιοδικό φάκελο τη εφημερίδα Έθνο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επικαλείται στοιχεία του απόρριτου εγγράφου, οι ειδικοί θεωρούν ότι η πλέον πετρελοπιθανή περιοχή τη χώρα είναι αυτή που ξεκινά από τον Πατραϊκό Κόλπο και εκτείνεται μέχρι τα νησιά τη Λευκάδα, τη Κεφαλωνιά και τη Ιθάκη. Στο θαλάσσιο πυθμένα τη περιοχή υπολογίζεται από του ειδικού ότι κρύβονται 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Το κοίτασμα αυτό υπολογίζεται διπλάσιο από αυτό του πρινου, που στα 25 χρόνια λειτουργίας του έχει δώσει γύρω στα 125 εκατομμύρια βαρέλια. Απομένει να γίνουν γεωτρήσεις για να αποδειχθεί η αλήθεια. Σύμφωνα πάντως με τους ειδικούς, η πιθανότητα ανακάλυψης αγγίζει το 11% ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η παγκόσμια μεθοδολογία θεωρεί ως ιδανικό ποσοστό το 20%. Σύμφωνα με τις δικές μας έρευνες υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές. Και κάθε μέρα που δουλεύουμε σε μια καινούργια περιοχή αναδεικνύεται και κάποια καινούργια περιοχή. Το έγγραφο χαρτογραφεί κοιτάσματα πετρελαίου στο Κατάκολο με πιθανή ποσότητα πετρελαίου 9 έως 27 εκατομμύρια βαρέλια και ποσοστό επιτυχία 11%. Κοιτάσματα πετρελαίου εκτιμάται πω υπάρχουν και στην υποθαλάσσια περιοχή δυτικά τη Κέρκυρα, στα θαλάσσια σύνορα με την Ιταλία, με εκτιμώμενα δυνατά αποθέματα μισού δι βαρελιών. Επίση, αποκαλύπτεται η ύπαρξη αποθεμάτων φυσικού αερίου στο νομό Ιωαννίνου, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, που εκτιμούνται στα 30 δι.